ούτε μεγάλες ανάγκες επόδισμα έχει. Ό,τι σημαίνει αυτό για την οικονομία του. Είναι σκληρός ο καρπός ακόμα. Να κάνουμε και την πρώτη δοκιμή, το πρώτο μάγκο που κόψαμε. Και εγώ αισιόδοξος είμαι. Βλέπω πράσινο κάτω από τη φλούδα. Κουράστηκα τόσο πολύ στο κτήμα. Πρώτη στιγμή, γιατί προφανώς έχω κάνει πολλά καλλιεργητικά λάθη. Ένα από αυτά τα καλλιεργητικά λάθη... Πάντως... Αυτά τρώγω. Όπως βλέπω εδώ έχει έτσι φιλαράκια νέα. Έχουμε μια καλή εξέλιξη του φυτού. Συντηρώ εγώ τα χορτάρια και τα καταστρέφω μηχανικά. Λοιπόν, τώρα θα δοκιμάσουμε το λίτσι. Εμένα με ενθουσίασε, δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Έντονο σε μυρωδιά στα φύλλη. Φυσικά το σποράκι το κρατάμε. Για να δούμε αν μπορούμε να το αναπαράξουμε. Και εγώ τα πάω ψαχτά. Να. Όταν έγινε αυτό, όταν ανακοινώσανε αυτό, εγώ είπα φεύγω. Τα τελευταία χρόνια όμως, 2-3, έχουμε μια μεγάλη μείωση των βροχοπτώσεων. Έχουμε παρατεταμένους καύσωνες, ψηλές θερμοκρασίες, έχουμε νέα δεδομένα. Έχουμε πραγματικά, η κλιματική κρίση είναι εδώ πλέον. Σε αυτή τη λογική θέλαμε να δούμε και τις υφιστάμενες καλλιέργειες με προσαρμογή νέων ποικιλιών και μελέτη αυτών, αλλά και νέες καλλιέργειες. Και στις σκέψεις μας μπήκαν τα υποτροπικά φυτά, όπου φάνηκε ότι η περιοχή έχει όλες τις συνθήκες για να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε τα υποτροπικά φυτά, διότι στο στόχευσή μας είναι να προσαρμοσούμε στην κλιματική κρίση και να βρούμε καλλιέργειες οι οποίες θα έχουν ενδιαφέρον και οικονομικό ενδιαφέρον. Ουσιαστικά εδώ έχουμε πειραματιστεί με 5 είδη φυτών. Έχουμε βάλει πρώτα τα μάγκο και τα αβοκάντο. Στη συνέχεια βάλαμε τα λίτσι και τα τσιριμόγια και στο τέλος φυτέψαμε τα μακαντέμια. Από αυτά έχουμε διάφορες ποικιλίες για να δούμε ποια ποικιλία προσαρμόζεται κυρίως στην περιοχή. Και από πλευράς ανάπτυξης, δηλαδή το μάγκο είναι αυτό που πήρε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, και από πλευράς ανθεκτικότητας, το μάγκο είναι αυτό που κατάφερε να αντέξει σε διάφορα καλλιεργητικά λάθη που έκανα. Και από πλευράς ποσοστού επιτυχίας, είχα δηλαδή 90% ποσοστό επιτυχίας στα μάγκο. Και από πλευράς καρπού, είναι αυτό που έδωσε πρώτο καρπό. Πράγμα που σημαίνει ότι φαίνεται, δεν ξέρουμε ακόμα, φαίνεται ότι αυτό είναι που θα ευδοκιμήσει καλύτερα στην περιοχή μας. Οπότε... ...κλιματικό φυτό και λόγω της κλιματικής αλλαγής που φαίνεται ότι ήδη έχει επηρεάσει τις περιοχές όλης της Ελλάδας και όσο νοτιότερα τόσο χειρότερα. Και κάναμε την καλλιέργεια υποτροπικών φυτών. Ήδη εδώ έχουμε εγκαταστήσει 600 δέντρα σε 15 στρέμματα αγρό.
Είναι η καλλιέργεια από ό,τι βλέπετε ενός έτους και τριών μηνών. Έχουμε πάρα πολύ καλή ανάπτυξη. Σίγουρα ένας στόχος είναι να αποφύγουμε τα πολλά νερά, το πότισμα. Τα υποτροπικά δεν χρειάζεται τη διαδικασία του ποτίσματος που έχουν άλλα υπαίθρια όπως είναι το καρπούζι, όπως είναι πατάτες, όπως είναι άλλα είδη. Ακόμα και οι ήλιες πλέον. Τα αβοκάντο, τα μάγκο δεν χρειάζονται πολύ νερό. Η αλλαγή λοιπόν η κλιματική μας έχει φέρει σαν σημείο να ψάχνουμε να βρούμε εναλλακτικά είδη καλλιέργειας.